Σαν σήμερα, στις 12 και 13 Μαΐου του 1821, ο Κολοκοτρώνης δεν άφηνε Οθωμανικό ρουθούνι. Η μάχη του Βαλτετσίου σημειώθηκε στις 12 και 13 Μαΐου του 1821 και θεωρείται ως μία από τις πιο αποφασιστικές μάχες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 που οδήγησε στην άρρωση της Τριπολιτσάς. Πρωτοστάτης της μάχης αυτής ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το σχέδιο του Κολοκοτρώνη. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Τριπολιτσάς, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης οργάνωσε στρατόπεδα στα υψώματα γύρω από την πόλη. Έτσι, στις 16 Απριλίου του 1821, διέταξε την οχύρωση 4 λόφων δίπλα στο χωριό Βαλτέτσι. Ταυτόχρονα, οι Τούρκοι που ήταν κλεισμένοι στην Τριπολιτσά με αγωνία περίμεναν βοήθεια από το Χουρσίτ που βρισκόταν στα Γιάννενα και πολεμούσε τον Αλή Πασά. Ο Χουρσίτ έστειλε ισχυρό στράτευμα με επικεφαλή στο Κιωσέ Μεχμέτ, ο οποίος το χώρισε σε δύο τμήματα. Στο πρώτο ηγήθηκε ο ίδιος με τον Ομέρ Βριόνι με 14.000 στρατό και κατευθύνθηκε ανατολικά. Το δεύτερο, που αποτελείται από 3.500 Αλβανούς, κατευθύνθηκε προς τη Δυτική Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κεχαγιάμπεϊ Μουσταφά. Ο στρατός του Κεχαγιάμπεϊ πέρασε το αντίριο χωρίς απώλειες. Πέρασε από την Πάτρα, πυρπόλησε τη Βοστίτσα στο Αίγιο και στη συνέχεια έλυσε τις ελληνικές πολιορκίες σε Κόρινθο και Άργος για να μπει τελικά στη Τριπολιτσά. Η πρώτη μάχη. Στις 24 Απριλίου ο Κεχαγιάμπεϊς βγήκε από την Τριπολιτσά με 4.000 άνδρες και επιτέθηκε στο Βαλτέτσι. Οι ολιγάριθμοι υπερασπιστές του υποχώρησαν χάνοντας ζώα και προμήθειες. Η μάχη συνεχίστηκε βόρεια του χωριού όπου ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Σε βοήθεια του έσπευσε ο Δημήτρης Πλαπούτας χτυπώντας τους Τούρκους από τα νότα. Οι Τούρκοι αναγκάστηκαν σε υποχώρηση και ο Κολοκοτρώνης τους κυνήγησε μέχρι το χωριό Μάκρη. Μετά τη μάχη το στρατόπεδο ανασυγκροτήθηκε ταχύτατα με φρουρά 1.000 ανδρών και επικεφαλής των Κυριακούλης Μαυρομιχάλης και δημιουργήθηκαν εκ νέου ταμπούρια και κατέφθασαν ενισχύσεις. Στο πρώτο ταμπούρι βρέθηκαν ο Ηλίας και ο Κυριάκος Μαυρομιχάλης με όλους τους μανιάτες. Στο δεύτερο ο Μητροπέτροβας, ο Παπατσόνης, ο Κεφάλας, ο Γιάννης Μαυρομιχάλης, ο Παναγιώτης Κατριβάνος από το Σαρί Μεγαλούπολης και ο Θανάσης Δαγρές από την Βρωμόβρηση Μεσσηνίας με τους στρατιώτες τους. Στο τρίτο, ο Ηλίας και ο Νικήτας Φλέσας, ο Σιώρης, ο Νικηταράς και πολλοί λιονταρίτες και γορτίνοι. Η δεύτερη μάχη. Τα χαράματα. Τις 12 Μαΐου, ο Κεχαγιάμπεϊς βγήκε από την Τρίπολη με 10.000 Τουρκαλβανούς με προορισμό την Καλαμάτα. Κάποιοι βουρδουνιώτες, με σκοπό τη λαφυραγωγία και με αρχηγό τον Βαρδουνιώτη Ρουμπί, αντιλήφθηκαν την παρουσία Ελλήνων στο Βαλτέτσι. Άρχισαν τις αψιμαχίες μαζί τους για να προστεθούν στη συνέχεια και οι άλλοι. Τότε κατέφτασε ο Κολοκοτρώνης, αφού ειδοποιήθηκε με 700 άντρες. Ο Ρουμπής, που βρέθηκε περικυκλωμένος, ζήτησε ενισχύσεις από τον Κεχαγιάμπεϊ, που μέχρι τότε παρακολουθούσε τη μάχη επικεφαλής 3.000 υπαίων. Το απόγευμα έφτασε ο Δημήτρης Πλαπούτας, ο Κανέλος Δελιγιάννης με 700 άνδρες. Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι τη νύχτα χωρίς να υποχωρεί καμία πλευρά. Τα ξημερώματα της 13ης Μαΐου οι Τούρκοι ξεκίνησαν νέα επίθεση. Η φυγή των Τούρκων και η νίκη του Κολοκοτρώνη. Μετά από 4 ώρες μάχης και ενώ ο Ρουμπής κινδύνευε, ο Κεχαγιάμπεϊς διέταξε υποχώρηση. Βλέποντας αυτή την κίνηση,
ο Κολοκοτρώνης ξεκίνησε γενική αντεπίθεση. Έτσι, οι Τούρκοι τράπηκαν σε άτακτη φυγή, πετώντας τα όπλα τους. Συνολικά οι Τούρκοι είχαν 300 νεκρούς και πάνω από 500 τραυματίες, ενώ οι Έλληνες μόλις 2. Ανάμεσα στα λάφυρα των επαναστατών ήταν πολλά ντουφέκια, ένα πυροβόλο και 8 σημαίες. Η μάχη υπήρξε καθοριστική για το ηθικό των αντιμαχωμένων. Οι Έλληνες, οι οποίοι πολέμησαν για πρώτη φορά κάτω από σωστή οργάνωση, πήραν θάρρος, συνειδητοποιώντας την ανωτερότητά τους έναντι των Τούρκων. Ενώ οι δεύτεροι κατάλαβαν ότι η επανάσταση ήταν κάτι το σοβαρότερο από μία απλή εξέγερση ολιγάριθμων Ελλήνων. Η λαϊκή μούσα τίμησε την νίκη στο Βαλτέτσι με το ακόλουθο δημοτικό τραγούδι. «Τι έχεις, καημένε κόρακα, που σκούζεις και φωνάζεις? Μήπως διψάς για αίματα, για τουρκικά κεφάλια?» Πέρασε από τα τρίκορφα και σύρε στο Βαλτέτσι, όπου είναι ο τόπος δυνατός και δυνατά τα μπούρια. Εκεί θα βρεις τα αίματα, τα τουρκικά κεφάλια. 3 μπαϊράκια κίνησαν από μέσα από τη χώρα. Το ένα πάει στα τρίκορφα, το άλλο στους αραχαμίτες. Και αυτός ο Κεχαγιάμπης πηγαίνει στο Βαλτέτσι. Ο Κυριακούλης του μιλά και ο Πεζαντές του λέει: «Πού πας, βρε Κεχαγιάμπεϊ, του αλείπα σαν κοπέλι. Εδώ δεν είναι Κόρινθος, δεν είναι πέρα χώρα. Δεν είναι τα αργήτικα κρασιά, του μπέλεση τα κρυάρια. Εδώ είναι ορδί Καρίτενας, μανιάτικο του φέκι. Κολοκοτρώνης αρχηγός με τον Μαυρομιχάλη. Αφήστε τα τουφέκια σας και βγάλτε τα σπαθιά σας. Βάλτε τους Τούρκους εμπροστά, σαν πρόβατα, σαν γίδια».